Πώς τον είδες τον Άρη σήμερα? Τον διέλυσε τον ΠΑΟΚ. Δεν υπήρχε ΠΑΟΚ. Τι σας αρέσει περισσότερο σήμερα στον Άρη? Φωνάζαν από την αρχή μέχρι το τέλος. Σε μια φοβερή έδρα. Είναι ποδοσφαιρική έδρα του Άρη. Και είναι σαν να εγκλωβίζονται οι παίκτες μέσα και μπράβο τους. Ο Άρης κέρδισε, έσπασε το ίδιο του ΠΑΟΚ. Χαρούμενος. Αυτό είναι βέβαιο. Είμαστε περήφανοι επειδή κερδίσαμε και σήμερα πεντακάθαρα. Σε ένα πολύ δύσκολο μάτς, πιστέψτε με, ψυχολογικό, πώς θέλετε πάρτε το. Πιο πολύ θέλατε να κερδίσει ο Άρης τον ΠΑΟΚ και να σπάσει ο Άρης το ίδιο του ΠΑΟΚ? Είχα κάνει κάτι δηλώσεις στο Μετρόπολη στη Θεσσαλονίκη και είχα πει για τον Άρη πόσο μεγάλη ομάδα είναι 4 μέρες πριν. Επαληθεύθηκα πλήρως. Επαληθεύθηκα πλήρως, διότι τον διέλυσε τον ΠΑΟΚ προθέσεις. Δεν υπήρχε ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Ο Άρης τώρα εσύ θες να πάει μπροστά, μεταγραφές θες κυπελό? Πραγματικά ο Άρης πρέπει να μπει κοντά στους τέσσερις μεγάλους. Γιατί και ο Άρης είναι πάρα πολύ μεγάλη ομάδα στη Θεσσαλονίκη και τον σέβεται όλη η Βόρειος Ελλάς και έχει και περισσότερους φιλάθλους από τον ΠΑΟΚ. Πιστεύεις ότι ο Άρης θα πάρει μεγάλη άνοδο με αυτή τη νίκη, θα συνεχίσει έτσι? Εδώ πρέπει να τα κερδίσει όλα τα παιχνίδια. Δεν πρέπει να χάνει βαθμό για να μπει στην εξάδα του πρωταθλήματος. Φοβηθήκατε μόλις προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ, μήπως μπας κάτι γίνει? Ήταν στα ψέματα, προήλθε από τεράστια λάθη. Της διαιτησίας, από τεράστια λάθη της διαιτησίας εκεί πέρα. Δεν σ' άρεσε το πρώτο γκολ, αυτό το λες? Θα το λέω ώσπου να σηκωθεί και να φύγει από την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται Περέιρα. Τον Άρη που θέλετε να τον δείτε? Στην κορυφή της βαθμολογίας ο Άρης χρειάζεται. Είναι από τις μεγάλες ομάδες της Ελλάδος. Ίσως είναι πιο παλιά εδώ απάνω στη Θεσσαλονίκη. Άλλοι τρομάξανε μια ζωή 60 χρόνια για να ισοβαθμίσουμε τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τρία πρωταθλήματα έχει πάρει ο ένας, τρία ο άλλος. Προπονητή, πώς το βλέπετε, γιατί αμφισβητήθηκε στην αρχή? Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Θέλω να πω ότι μια ομάδα συστηλωμένη και πραγματικά ο Άρης πρέπει να μπει κοντά στους τέσσερις μεγάλους. Τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, το παλιό τρίο. Ο διαιτητής πώς σας φάνηκε? Είναι ντροπή και έσχος να υπάρχουν αυτοί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εδώ δεν υπάρχει διαιτησία. Βλέπετε τι γίνεται. Όπου πάνε έγινε μπέναλτι εχθές, κανένας δεν σφύριξε. Εύχομαι του Άρη καλή επιτυχία από εδώ και μπρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι στον Άρη καλή επιτυχία και πάλι. Δεν το σέβαστε και τον ΠΑΟΚ, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτά που λέει? Τι είναι αυτά που λέει? Μιλάει με πολύ καλά λόγια τον Άρη σε κάθε ευκαιρία. Και όταν λέω σε κάθε ευκαιρία εννοώ σε κάθε αγωνιστική. Ναι. Λοιπόν... Σε κάθε αγωνιστική που ο Άρης έχει να δώσει σε κάτι. Δηλαδή στο παιχνίδι πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ έφτιαξε το κλίμα και μετά είπε ότι ορίστε δικαιωθήκαμε εδώ. Ολυμπιακό, Άρης, Ολυμπιακός. Ολυμπιακό, Άρης είναι ο καλύτερη ομάδα στην ομάδα, ναι. Ελλάδα. Η πιο λαοφιλή ομάδα στην Βόρεια Ελλάδα. Περισσότερα πρωταθλήματα είχε από τον ΠΑΟΚ. Τα πήρε πρώτο στα τρία. Το ισοφάρισε μετά από 70 χρόνια. Παλιά. Υπήρχε, ρε παιδί μου, μια αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τώρα υπάρχει ένας ειρηνοποιός. Δηλαδή, ναι. Δεν λέω ότι οι οπαδοί συμπαθιούνται. Οι οπαδοί δεν σίγουρα δεν συμπαθιούνται. Πάντως, ο Τάκης, ας πούμε, να ρωτήσουμε τον πιο αναγνωρίσιμο από εδώ τον Ολυμπιακό, σίγουρα συμπαθεί περισσότερο τον Άρη. Δεν νομίζω. Αν και εμείς το ρωτήσαμε. Και συμπαθεί περισσότερο. Μα είπε ότι να πάνε να μην τον νοιάζει. Είσαι τρελό, μωρέ. Πάσχα, είσαι τόσο βλάκα. Αισύχτη! Τώρα πριν αρχίσουμε να πούμε λίγο για Ολυμπιακό Άρη, να πούμε ότι η Europe One δεν ξέρω αν βλέπετε ραπτό. Εννοείται ότι δεν βλέπω, όχι βλέπω. Ναι. Εγώ το πέτυχα χθες σε κάποια φάση και είναι αυτό που λέμε, πως παλιά άκουγες τα πάνελ για ένα λεπτό που όλοι μιλούσαν. Εκεί είναι αυτό μόνο. Yeah. Όλοι, ο ένας μιλάει πάνω στον άλλο, παιδί μου. Είναι αυτή η βοή που ακούγεται, πως το είπες σαν τόσο. Ορβές. Σε κουριά, άντε πριν τρεις μέρες. Εγώ το είπα ξανά, έχω δικό λάκι στο παντούς, γιατί μας εκείνε τώρα. Εκείνο το μαϊδανό που έχει και το φούρνο, έτσι τον έχει δίπλα. Όχι, σταμάτα εσύ. Γαμώ τις κολομάδες αυτά. Χαλάρος. Μην είσαι ευέξαπτος. Είσαι νέος ακόμα. Εν τω μεταξύ, το καλύτερο ποιο είναι? Είναι η Δέσποινα δίπλα και μου λέει: αχ, λέει ο καημένος, λέει αυτός έχει πρόβλημα ώρα. Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι με γυαλιά ηλίου. Και μου λέει: αχ, αυτός έχει πρόβλημα. Και μου λέει: και τι φοράει γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο? Μια λογική απορία θα λέγαμε. Απλά εμείς είμαστε πιο μημένοι, τα ξέρουμε. Λέω για μαγιά. Για απάντησα ωραία. Για να μην φαίνεται το πρόσωπό του. Για να μην γίνει κανένα. Για μαγιά, άκα, ότι εγώ είμαι κρύβομαι, ας πούμε. Και το σκηνικό που ήταν εκεί με γούνες και σκουφιά όλοι και ήταν από το κρύο ήταν πολύ δυνατό. Πολύ, πιο δυνατή εκπομπή ever ήταν αυτή. Πολύ δυνατή. Και τελικά γιατί είχε κρύο αυτή η εκπομπή? Δεν άναψε το τέτοιο. Δεν άναψε το. Ο κομμουνιστής. Όχι, ο κομμουνιστής δεν άναψε το ρωτήσιο. Με 0 βαθμούς Κελσίου ήρθαμε εδώ πέρα, ήρθε εδώ ένα σκηνοθέτη, του λέμε το σκηνοθέτη. Πώς πάμε από ζέστη? Ο Αντώνης. Δύο ώρες λέει το γανωμένο, λέει το κλιματιστικό. Μπαίνουμε μέσα, τα παπάρια μας γίνανε 3 σάντιμετ. Σα στραγάλια σφίξανε να πούμε, από το κρύο. Τι έγινε, ρε Αντώνη, του λέω. Και δεν δουλεύει, μου λέει. Ο Αντώνης. Κομμουνιστής. Λοιπόν, ωραία, πάμε στο ματσάκι μας. Ολυμπιακός Άρης. Να πω βέβαια εδώ για τον Θεοδωρίδη που λες, που λέγαμε πριν. Ναι. Να πω ότι δεν ξέρω ποιοι γουστάρουν αυτό το πράγμα που κάνει ο κ. Θεοδωρίδη. Ποιοι Αριανοί. Όχι, ποιοι Ολυμπιακοί. Δηλαδή.
Δεν είμαι σίγουρος ότι ένας Ολυμπιακός γουστάρει να ακούγονται αυτά τα πράγματα από την ομάδα του για τον Άρη. Περίμενε, περίμενε. Εντάξει, καπικάρι τους Παοκτσίδες υποτίθεται. Θοδωρά! Θοδωρά! Θα περιμένεις τώρα. Τώρα θα περιμένεις. Εγώ το Σάββατο Θεοδωρίδη το σέβομαι. Εγώ τον αγαπάω. Μια μην ξαναμιλήσεις σε κανένα ραδιόφωνο, από... σε καμιά τηλεόραση. Κάνεις κακό. Και στον εαυτό σου κάνεις κακό στην ομάδα που κοντεύω να πεθάνω εγώ. Δεν είμαι και σίγουρος για το πώς έρχεται αν ήγουν στο Άρον να ακούν τον έναν εκπρόσωπο του Ολυμπιακού να λέει αυτά τα πράγματα. Αυτός ο προηγούμενος που πήρε δεν ήταν Αριανός αληθινός. Δηλαδή είναι λίγο... λέει κάτι το οποίο κανένας δεν συμφωνεί μαζί του. Δηλαδή κανένας δεν εξυπηρετεί αυτό το πράγμα που κάνει. Ωραία, να αρχίσουμε λίγο ορθόδοξα. Μην αρχίσουμε με τον Ολυμπιακό. Να αρχίσουμε από τον Άρη και από την υπόθεση του Ντουρμισάη. Ναι. Έτσι, από μια υπόθεση που έσκασε τώρα τελευταία. Ναι. Ότι και καλά λέει ότι ο Άρης δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Είναι υπαγόρευση. Έτσι βγαίνει προς τα έξω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ένα χρέος γύρω στο 1 εκατομμύριο mm-hmm. για πρώην παίκτες. Μεταξύ αυτών και συστών είναι ο Μπίδες, ο. Έχει πολλούς. Ναι, και άλλοι τέλος πάντων, δεν θυμάμαι όλους. Η ιστορία επαναλαμβάνεται που λένε. Ναι. Κοίταξε, εδώ τώρα έχουμε για τον κόσμο που δεν το ξέρει. Ο Άρης επιβιβάστηκε, άλλαξε αφημί, έτσι είναι γνωστή αυτή η ιστορία. Η FIFA πλέον λέγεται ότι έχει αλλάξει την τακτική της, την directiva της, ας πούμε, για το συγκεκριμένο θέμα. Ότι δεν αναγνωρίζει άλλα αφημί και αυτές τις ιστορίες, τα ελληνικά, τα ωραία, τα δικά μας, τα πατροπαράδοτα. Σου λέει Άρης, ήταν πριν, Άρης είναι και τώρα. Χρωστούσατε σε αυτούς, χρωστάτε και τώρα. Αυτό είναι και το σωστό, λέω εγώ τώρα. Αυτό είναι το σωστό, λέω κι εγώ. Γιατί άμα τα χάναμε εμείς τα λεφτά σε οποιαδήποτε άλλη δουλειά, δεν θα λέγαμε άλλαξε. Θα λέγαμε το λαμόγιο αυτό που μας τρώει τα λεφτά. Όχι, σωστό είναι. Λοιπόν. Τώρα, για ποιο λόγο βέβαια το κάνει τώρα και γιατί συμβαίνει αυτό ενώ παλιά δεν γινόταν, η ΑΕΚ δεν έχει τέτοια θέματα. Ναι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει ακριβώς, γιατί και η ΑΕΚ το ίδιο πράγμα έκανε. Ο Άρης λέει ότι θα έχει ζητήματα. Η ΕΠΟ είναι στο πλευρό του Άρη, λέει ο Άρης. Ναι. Στην παρούσα φάση πάντως ο παίκτης του Ντουρμισάη δεν μπορεί να παίξει. και μάλιστα λέγεται την ώρα που κάνουμε το βίντεο ότι θα το ανακληθεί το δελτίο από την ΕΠΟ. Ότι δεν θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει και δεν θα μπορεί να κάνει και μεταγραφή ο Άρης. Λίγο ψιλοαπίστευτο. Ψιλοαπίστευτο, ψιλοχοντροαπίστευτο είναι. Όχι, το θέμα είναι στα δύο παιχνίδια που έπαιξε. Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα, αυτό είναι δεδομένο. Το έγγραφο, έτσι. Ένα είναι αυτό και κατά δεύτερον έχουν περάσει ήδη 48 ώρες και από τα δύο παιχνίδια. Και δεν έχει γίνει ένσταση. Οπότε δεν έχει δικαίωμα να κάνει κάτι. Δηλαδή ακόμα και τώρα, αν κάποιο βγαίνει και πει ότι εμεί δεν θέλουμε να κερδίζουμε στα χαρτιά όπω διάβασα, α πούμε, κάποιο. Δεν μπορεί να το κάνει και να ήθελε δηλαδή. Όποιος παίκτης και να είσαι, εδώ κάνεις το παιχνίδι σου με ακόμα περισσότερες επιλογές. Όπως Fantasy, Missions και Match Combo του Stoiximan.gr. Stoiximan.gr. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Λοιπόν, ο Άρης πήρε ένα αποτέλεσμα, για να πάμε και στα αγωνιστικά, πήρε ένα αποτέλεσμα στη Λαρίσα. Mm-hmm. Στη Λαρίσα, όπου έπαιξε για τρίτο σερί παιχνίδι μέσα σε 7 μέρες. Για με τους ίδιους ακριβώς έντονα. Μαλάκα, θα σε ακούσει ο αυτός που παίζει στη City και θα πάει να αυτοκτονήσει, ρε μαλάκα. Έπαιξε μια φορά, έπαιξε ένα μήνα τρία παιχνίδια συνεχόμενα. Μια εβδομάδα. Ναι, μια φορά έγινε αυτό φέτος. Ναι. Τρία παιχνίδια συνεχόμενα. Παίζουν σε δηλαδή. Οι DC παίζουν τρία μάτς σε μια εβδομάδα συνεχόμενα. Ναι, μπορεί να παίζουν και παραπάνω. Όχι, έχουν άλλους παίκτες, παίζουν και άλλοι παίκτες. Άρα δηλαδή να δικαιολογούμε αυτούς τους που κόντεψαν να πεθάνουμε στο γήπεδο. Ποιους. Βασικά, να ρωτήσω λίγο κάτι. Να ρωτήσω λίγο. Γιατί δεν έκανε τέτοιο. Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση, φίλο μου Θεόδωρε. Ρωτήσω γνώμη για το με το τέτοιο. Γιατί δεν μπορούσα να βάλω τον Ντουρμισάη. Λοιπόν, όχι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει απορία σε αυτό το κομμάτι. Όντως, γιατί υπήρχαν παίξει και ο Μαρτίνες μπορούσε να παίξει, ο Μαντσίνη μπορούσε να παίξει, ο Τόνσον ήταν τραυματίας, εντάξει. Ο Μπα μπορούσε να παίξει, μπήκε στην πορεία. Γενικά, γίνεται λίγο μια συζήτηση για αυτό το θέμα, γιατί τρία σερί μάτς για τους ίδιους 11 είναι λίγο τραβηγμένο. Δεν είχε φρεσκά το Άρης, δεν είχε ιδέες, δεν είχε φαντασία στο επιθετικό κομμάτι, έπαιξε καθαρά για τον πόντο στη Λάρισα, καθαρά. Και να πούμε ότι βγήκαν τα μάτια όσων κάτσε να δει το παιχνίδι. Έτσι. Κακό παιχνίδι. Και αν δεν ήταν ο Κουέστα να κάνει κανένα δυο επιβάσεις στο τέλος, όχι ότι η Λάρισα έβγαλε μάτια, έτσι. Βασικά έβγαλε μάτια τα δικά μας. Ναι. Λοιπόν, όχι ότι η Λάρισα δεν έκανε κάτι φοβερό. Ο Κουέστα όμως ήταν εκεί και σε μια-δυο φάσεις στο τέλος για να κρατήσει το 0-0. Κούνατο, δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα κουνατό, σπάστο, πολύ τραγούδι. Εντάξει, τραγικό μάτς, δεν μένουμε σε αυτό το μάτς. Ο Άρης, μένουμε στο ότι ο Άρης συνεχίζει το καλό σερί που έχει με τον Ένιγκ. Έχει μόνο μόλις μία ήττα με τον Όφη. Απίστευτο σερί, έτσι. Είμαι ο ορισμός του στραβοστόμητος στο. Το ονομαστεί. Ναι, ναι. Δηλαδή λέει. Δεν έχει ουμλάουτ, ουμλάουτ. Είναι λίγο πρεμπή στο Ραπτόπουλο. Ελά, εγώ αυτό δεν το πω. Γιατί είναι Ραπτόπουλο το παίρνει. Δηλαδή τι κόμμα θέλει να βάλει. Λέγε εσύ Ραπτόπουλο, πώ τα παίζει δηλαδή. Ναι, δηλαδή εσύ πρώτο θα το βάζει να βάλει. Εσύ τώρα τι είσαι, τι είσαι, τι είσαι. Έλα τώρα. Έλα, ακού.
Μα βαγγέλ μου τον πάω να μην παίζεις. Ακούω. Κοίταξε εγώ όταν παίξε τον πάω. Κατάλαβε. Ανάξει η αούε. Ξανάβε τον πάω. Ξανάβε τον πάω. Δεν μας κάνει θύλα. Ίσιοσε το στόμα σου ρε. Με τον Ρούνινγκ έχει μία ήττα σε 12 αγωνιστικές. Αν βάλουμε και το κύπελο, μία ήττα σε 13 παιχνίδια. Είναι σπουδαίο σερί. Δεν θυμάμαι πάρα πολλούς προπονητές. Το έχω ξαναπεί αυτό στην πρόσφατη ιστορία του Άρη, στην νεότερη ιστορία του Άρη, και αυτό εννοώ από τα τελευταία 30 χρόνια δηλαδή. Να έχει κάνει τέτοιο σερί. Πολύ, πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και κρατάει τόσο σταθερά τον Άρη. Ναι, βέβαια δεν είναι σερί. Να το πούμε αυτό. Είναι σερί, εννοώ με μία ήττα μόνο. Αυτό εννοώ. Σερί με μία ήττα. Τα έχουμε δει όλα. Σερί με μία ήττα. Ο Πάουκ αίτητο πόσο είναι. Ένα μάτσο. Α, να πούμε εδώ πέρα στο τέλος ότι ο Άρης, όπως το είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι η καλύτερη ομάδα από τις μεγάλες που τις έχουμε σαν ντέρμπι δηλαδή. Ναι. Με τα καλύτερα αποτελέσματα σαν ντέρμπι. Ναι, έχει τη μία νίκη, έχει 4 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Έχει 4 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό, σωστό. Άρα φτάσαμε στους 8. Ναι. Έχει 1 βαθμό την ΑΕΚ γιατί έχει παίξει μόνο 0 με τον Ολυμπιακό γιατί έχασε και παίζει ξανά με τον Ολυμπιακό. Άρα έχει 9 βαθμούς. Νομίζω από εκεί και πέρα είναι ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, ψέματα, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Τώρα με τον Παναθηναϊκό είναι. Ναι, είναι καλύτερος. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Άρης μεσοβδόμαδα είχε κύπελο, το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο όσο είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Καλαμάτα που θα παίξουν η Τέταρτη-Πέμπτη, ο Καραπιάλης μπορεί να παίξει. Λοιπόν, τώρα, ο Άρης σίγουρα θα έχει πίεση στο Μανέλη Τσάνθη, δεν ξέρουμε τι έχει κάνει την ώρα που κάνουμε το βίντεο. Από εκεί και πέρα, έχουμε πάμε στο Ολυμπιακό. Ναι, ναι, πάμε στο Ολυμπιακό, ο οποίο πιστική νίκη στη Λαμία, έτσι, εκεί που η Άκη δεν μπόρεσε να περάσει. Όχι απλά πιστική, νομίζω ότι μία από τι πιο πιστικέ νίκε τη χρονιά, ίσω και η πιο πιστική νίκη τη χρονιά και μία από τι πολύ καλέ εμφανίσει του φέτο. Την έπνιξε τη Λαμία, τη στραγκάλισε, την έβαλε μέσα στην περιοχή, από νωρίς πίεσε, με φάσεις από την αρχή, δοκάρι στην αρχή και βάζει φυσικά τα γκολ όλα. Δηλαδή, είπαμε, το πρώτο γκολ είναι πάρα πολύ. Ναι, είναι αυτό που λέμε virtual striker, δεν ξέρω αν το έχετε προλάβει γιατί είστε και πολύ νέοι. Σηκώνεται το παλικάρι και Παρίσι, είναι αυτό που πάρα μέσα. Έχεις εδώ το μοχλό, το πατάς, παπ. Εκεί. Καμπλαραμπή. Από και τον Ραμπή πριν πει. Ότι είναι πρώτο σκόρ με 13 γκολ. Καλά, ότι είναι πρώτο σκόρ με 13 γκολ. Έτσι έβαλε 3 και ανέβασε διαφορά από τον Σφιντερφσκι. Ο οποίο δεν έβαλε γκολ. Έχει 10 γκολ. Μαλακαλέ, έχω δίπλα με τον Τυρανόσαυρο. Κροκόδηλο, λε, έχω δίπλα. Έχει 10 γκολ στα τελευταία 7 μάτς σε όλε τι διοργανώσει που έπαιξε. Έτσι, γιατί με την Καλαμάτα δεν έπαιξε. Λοιπόν, 10 γκολ σε 7 μάτς. Πάρα πολύ φορματισμένο. Πες μια φορά την Καλαμάτα μαύρη θύελα. Πες την Καλαμάτα μαύρη θύελα μια φορά. Πες την μια φορά μαύρη θύελα. Ναι, πες μια φορά την Καλαμάτα. Πες, μην κλείσει την Καλαμάτα. Πες συνέχεια μαύρη θύελα. Γιατί είναι η εβδομάδα που έρχεται ο Γιώργο του, παιδιά. Να ντρέπεσαι. Να σα βάζουμε στο κλίμα. Πες το πίσω. Άλλα μου έλεγε στο καλοκαίρι, άλλα μου έλεγε. Τι σου έλεγα. Άλλα. Τι είναι. Αλλά τι σου έλεγα. Άλλα μου έλεγε. Βάλε μια τάκα, εγώ θα στα λέω. Βάλε και τσίρκοβιτ, βάλε. Έλα να μου πει, θα μου δώσει, έλα να μου πει. Φύγε μη σου πλάκασε. Θα με λαγώσει εμένα. Εγώ είμαι δημοσιογράφο, σου λέω δεν είσαι καλό προπονητή. Δεν σου λέω δεν είσαι καλό άνθρωπο. Εσύ που φεύγει ο Τσίρκοβιτ ενώ τον βρίζει, έπρεπε να ντρέπεσαι για αυτό το προπονητή που έχει τον Τσίρκοβιτ. Τσίρκο κανονικό! Αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Τσίρκοβιτ. Η Τσίρκοβιτ. Τσίρκο πραγματικό αυτή τη στιγμή βλέπουμε. Βέβαια τα έχουν βρει, όπως μας αποκάλυψε ο Σωτήρης, τα έχουν βρει. Κύριε Τσίρκοβιτς, τι έγινε. Δεν χρειάζεται. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, θέλω να πεις μόνο δύο κουβέντες. Γιατί το κάνετε τώρα αυτό, είπαμε κάποια πράγματα εμείς δύο ότι τώρα... Δεν πειράζει, τώρα μιλάμε για το μάτς αυτό. Αυτά είναι στο παρελθόν. Α, τρίτο ότι είναι σωστό, τέλος πάντων. Τα έχουν βρει. Εντάξει, περισσότερα την Πέμπτη λογικά στο βίντεο με Γεωργούτζο. Ισχύει. Λογικά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι, κέρδισε στο Χαριλάου 1-2 στο πρώτο γύρο, μάλιστα μια ανατροπή, είναι αίτητος κόντρα στον Άρη στα τελευταία 14 παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας, τελευταία νίκη του Άρη του 2010. Με τον είναι Ολυμπιακό. Η μοναδική αίτητη ομάδα στο πρωτάθλημα φέτος. Ναι. 28 νομίζω, πλέον τα παιχνίδια του από πέρυσι. Ο Άρης δεν κερδίζει στο μεσανέδο του Ολυμπιακού, είναι ελάχιστες οι νίκες του. Συνολικά είναι πάρα πολύ λίγες, είναι 3-4, δεν είμαι σίγουρος. Συνολικά όλα τα συνολικά, ναι. Στο Καραϊσκάκι στο καινούριο δεν έχει κερδίσει ο Άρης. Ποτέ. Έχει να θυμάται ένα γκολ τον Μπελά. Μόνο αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Του αγαπητού. Του αγαπητού Αμπελά. Όχι αυτό που έχει τα ζαχαροπλαστεία, άλλο. Love Αμπελά. Και έχει να θυμάται κάτι σφαγές που έχει φάει μέσα. Εντάξει, και αυτό δεν θυμάται. Λοιπόν, από 3 στα 5 μεταξύ του 2-3 γκολ έρχονται οι δύο ομάδες. Τι όχι, μαλάκα, το έχουμε βάλει στο τότε. Το ξέρω, βλάκα. Πάμε εδώ. Λοιπόν, προγνωστικό, πάμε over. Over. Στο 1.95 είναι το over. Είναι μια επιλογή η οποία έχει λογική. Διπλό, ρε, παίξτε διπλό για να μην είμαστε κότες για το Νάσκαρι. Ναι. Έχει λογική. Έχει λογική, δεν έχει. Γελίος ο άνθρωπος.
Τι, μαλάκα, 21 μέρες διακοπές θα με έκανε και 21 μέρες διακοπές θα με έκανε και εγώ. Η λογική λέει. Ξέχασε, μαλάκα, που δουλεύει αυτό, δεν έχει ιδέα. Να πούμε λίγο τις αποδόσεις. Ενδεικτικά για το πώς διαβάζεται το παιχνίδι, φαίνεται από τις αποδόσεις είναι στο 1,27 ο άσος, είναι τραγικό δηλαδή. Είναι πάρα πολύ χαμηλός. 5,55 το χ και 13 το διπλό. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ικανός να κερδίσει εκεί μέσα. Mm-hmm. Γιατί εκτός έδρας δεν έχει κάνει πολύ μεγάλες εμφανίσεις. Μόνο στην Τούμπα δεν υπήρχε άλλο μάτς. Είναι καλύτερος από πέρσι. Τουλάχιστον δεν χάνει. Ναι. Πέρυσι, ας πούμε, έχασε και στην ΑΕΚ, έχασε και στον Παναθηναϊκό, έχασε σε αυτά τα παιχνίδια. Στον Αντρόμητο, στον Πανιόνιο, έχασε πέρυσι. Σε αυτά όλα φέτος πήρε αποτέλεσμα. Αλλά δεν είναι και κοντά να κερδίσει. Μόνο στην ΑΕΚ ήταν κοντά να κερδίσει. Για την Αθήνα μιλάω, γιατί και στον ΠΑΟΚ ήταν, αλλά μιλάμε για την Αθήνα. Λοιπόν, το μάτς πιστεύουμε θα έχει γκολ. Το over είναι στο 1.95. Θεωρούμε ότι και οι δύο ομάδες έχουν ποιότητα από τη μέση και μπροστά. Καλά, για τον Ολυμπιακό είναι προφανές παίζει για τους έδρες κτλ. Καλά, ο Ολυμπιακός είναι σίγουρο ότι θα βρει γκολ. Το θέμα είναι να μας βοηθήσει και ο Άρης να βγει το over πιο εύκολα, να βρει και αυτός ένα γκολ. Γιατί να βγει, να το βγάλει μόνο στο Ολυμπιακό τώρα. Εντάξει. Όχι ότι δεν γίνεται, αλλά εντάξει. Είναι λίγο δύσκολο να το περιμένεις από μια ομάδα. Αν βγάλει γκολ και ο Άρης, νομίζω ότι θα δούμε over. Ο Άρης πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει διασυρθεί από κάποιον αντίπαλο. Δηλαδή δεν έχει φάει. Όχι. Δεν έχει τελειώσει ένα. Δηλαδή αυτή είναι μια ειδοποιούση διαφορά σχέση με πέρσι, έτσι. Κοίταξε, δεν γίνεται. Είναι σφιχτό πίσω. Α, ισχύει αυτό. Ναι, δηλαδή πέρσι είχε φάει 4 από την ΑΕΚ παράδειγμα. Ισχύει. Και έχασε και εύκολα τον Παναθηναϊκό 2-0 ναι. Πέρυσι, έχασε εύκολα τον Ατρόμητο πέρυσι, έχασε εύκολα τον Ολυμπιακό πέρυσι. Γενικά δεν είχε καλή παρουσία. Αλλά βγάζει over όμως. Δηλαδή βάζει και δέχεται γκολ. Δηλαδή και με τη Λάρισα και με τη. Με τη Λάρισα δεν έβαλε. Με τη Λάρισα με εντός έδρας. Έβγαλε over στο ΠΑΟΚ, έβγαλε over με τον Παναθηναϊκό εντός έδρας, έβγαλε over με τον ΠΑΟΚ εντός έδρας, έβγαλε over με τον Ολυμπιακό εντός έδρας. Γενικά είχε αρκετά παιχνίδια που έβγαλε. Λοιπόν, να κλείσουμε, να πούμε φυσικά σε όλους εσάς να κάνετε subscribe, μην το ξεχνάτε. Πού να το βάλω το χέρι. Πρόσεξε. Αυτή είναι μια ερώτηση που 9% και δεν κάνω. Εδώ, παιδιά, κάντε subscribe, κάντε subscribe, κάντε subscribe, κάντε subscribe. Μαλάκα, αυτό είναι spam. Εντάξει, κράτα το ένα μόνο από αυτό που είπα. Και φυσικά, comment, like, share, απαντάμε σε όσα περισσότερα μηνύματα TikTok, μπορούμε. TikTok δεν έχουμε κάνει ακόμα, έχουμε 4 follow βέβαια στο TikTok. Το ένα είναι δικό σου. Όχι. Τι έχει, 13 χρόνια είναι ανιψιά σου. Μας έκανε follow. Δεν έχουμε ανεβάσει βίντεο ακόμα. Δεν δουλεύει αυτός εδώ, ρε. 21 μέρες, μάλλον και περιμένεις. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, τα λέμε.